Πήρα το θάρρος να γράψω και εγώ τη δική μου ιστορία και να σας εξομολογηθώ τον κρυφό μου έρωτα με τον αδερφό του άντρα μου. Ναι, καλά ακούσατε. Είμαι ερωτευμένη με τον αδερφό του άντρα μου και δυστυχώς το κατάλαβα την ημέρα του γάμου μου. Με τον άντρα μου έχουμε σχέση εδώ και 3 χρόνια και πριν 2 μήνες περίπου παντρευτήκαμε. Θα μου πείτε, εδώ και 3 χρόνια που είχες σχέση με τον άντρα σου δεν είχες δει τον αδερφό του? Πώς τον ερωτεύτηκες από το πουθενά? Φυσικά και τον κουνιάδο μου το γνώριζα όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε, ήταν και αυτός αραβωνιασμένος με μια κοπέλα και έτσι πάντα βγαίναμε ζευγάρια. Ήταν ελάχιστες οι φορές που είχαμε μείνει οι δυο μας. Πάντα υπήρχαν κάποιες περίεργες ματιές και κάποια τύπου υπονοούμενα, αλλά και οι δυο το ρίχναμε στην πλάκα. Ίσως και αυτό να λειτουργούσε σαν άμυνα σε όλο αυτό που μας συμβαίνει. 2 μήνες πριν από το γάμο μου, ο κουνιάδος μου χώρισε με την αραβωνιαστικιά του και όπως καταλαβαίνετε η ψυχολογία του ήταν αρκετά άσχημη. Με τον άντρα μου προσπαθούσαμε συνεχώς να του φτιάξουμε τη διάθεση και να τον απασχολούμε ώστε να μην μένει μόνος του και σκέφτεται το χωρισμό του. Είχαμε λοιπόν την ιδέα να τον εντάξουμε στις προετοιμασίες του γάμου μας. Αφού ο άντρας μου είχε πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν προλάβαινε να τρέχει στα μαγαζιά μαζί μου, το έκανε ο αδερφός του. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί καθημερινά και όπως ήταν φυσικό ήρθαμε αρκετά κοντά. Μεταξύ μας δημιουργήθηκε ένα πολύ έντονο ερωτικό ενδιαφέρον και ένα ακόμα πιο έντονο φλερτ. Καταλαβαίναμε και οι δυο ότι το πάθος μας θα ήταν καταστροφικό και προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να αντισταθούμε. Μπορώ να πω πως τα καταφέρναμε με δυσκολία, αλλά τα καταφέρναμε. Δεν θέλαμε με τίποτα να πληγώσουμε τον άντρα μου. Όμως την ημέρα του γάμου μου άλλαξαν όλα. Το πρωί εκείνης της ημέρας ήρθε από το πατρικό μου ο κουνιάδος μου να με δει και να μου ευχηθεί. Έτυχε να ήμασταν οι δυο μας καθώς οι γονείς μου είχαν πάει για κάτι τελευταίες προετοιμασίες και οι φίλες μου δεν είχαν έρθει ακόμα για να με βοηθήσουν να ντυθώ. Τις στιγμές εκείνες υπήρχε μόνο εκείνος και εγώ. Μου εξομολογήθηκε το πάθος του για μένα και εγώ δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Κάναμε έναν παθιασμένο έρωτα, πάνω στο στρωμένο κρεβάτι του γάμου μου. Όμως ήταν αδύνατο να τα διαλύσουμε όλα λίγες ώρες πριν από το γάμο. Έτσι σιωπήσαμε και από τότε ζούμε μια παράνομη σχέση. Τον ονειρεύομαι συνέχεια. Ξαπλώνω με τον αδερφό του και σκέφτομαι εκείνον. Είναι σαν αρρώστια.